Με την έννοια, προσέξτε, του πνευματικού συμποσίου. Όταν στην αρχαιότητα λέγαν μουσικό συμπόσιο, εννοούσαν πνευματικό συμπόσιο. Αυτό γιατί στη χώρα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό πληρώνουμε σήμερα, απουσίασε αυτό που καθόρισε αυτόν τον τόπο και αυτό το έθνος και το οποίο αποτέλεσε μία μεγάλη συμβολή του στον εξανθρωπισμό και τον εκπολιτισμό του ανθρώπινου γένους. Ποια ήταν η μεγάλη συμβολή μας στην ανθρωπότητα? Ο λόγος και το πνεύμα. Αυτό όμως εδώ και πολλές δεκαετίες και ειδικά τώρα απουσιάζει από αυτήν τη χώρα. Ήθελα λίγο να σας το εξομολογηθώ και ίσως το εντοπίσατε κι εσείς. Δέστε το λίγο στην τηλεόραση, αυτή που έχει απειοποιήσει αρνητικά τον Έλληνα. Αλλά δέστε το και στον έντυπο τύπο. Όλη αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, ποιες συζητήσεις γίνονται στην Ελλάδα? Και κάντε μια σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα δείτε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές συζητήσεις, φιλοσοφικά συμπόσια για το ένα θέμα, πολιτικά συμπόσια. Εδώ απουσιάζει η συζήτηση. Γιατί είναι μια χώρα που έχασε το λόγο, είναι άγλωση. Οι κομματοκρατίες όλες, πράσινες, κόκκινες, κίτρινες, έκαναν τους Έλληνες άγλωσσους. Αυτό πληρώνει αυτή η χώρα. Και αυτή η κακιστοκρατία η πολιτική σε εισαγωγικά, παρατηρείτε ότι δεν ομιλεί, διαβάζει. Και ούτε καν διαβάζει, συλλαβίζει. Έτσι λοιπόν θεωρώ πολύ σπουδαίο ότι μπήκα μαζί σας σε αυτήν τη συνομιλία η οποία έχει ένα βάθος. Εγώ με την Κέρκυρα έχω δεσμούς ιδιαίτερους από την περίοδο της δικτατορίας. Χάρηκα πολύ που είδα εδώ τον αδερφό του Κώστα Γεωργάκη. Σημάδεψε τη γενιά μας ή τουλάχιστον κάποιους από μας αυτός ο μεγάλος άντρας. Γιατί ήταν άντρας? Γιατί ήταν ανήρ. Τι σημαίνει ανήρ? Πήγαινε ενάντια στο ρεύμα. Γι' αυτό τίμησα ιδιαίτερα τη μάνα του που το γέννησε πριν από καιρό εδώ στην Κέρκυρα. Έχετε εδώ επίσης, και αυτό είναι ένα στοιχείο αυτής της συνομιλίας που έχω με το νησί σας, έναν γιατρό που είναι από την Τσεχοσλοβακία. Έλληνας. Από την Τσεχία, συγγνώμη, μπράβο. Λοιπόν, είναι μια πρόταση σε αυτόν, ίσως αυτός μπορεί να το πραγματοποιήσει, μια και δεν το κάνουν οι τοπικοί σας θεσμοί. Έχετε ένα κοινό με την Τσεχία και την Πράγα. Αυτοί είχαν το Young Palace και εσείς είχατε το Κώστα Γεωργάκη. Αυτό δεν το αναδείξατε σαν στοιχείο της ταυτότητας αυτού του τόπου, σαν την Κέρκυρα της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ειρήνης. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας ορίζοντας και ένας στόχος ευγενής για σοβαρές ηγετικές ομάδες, τοπικές, ακόμη και εθνικές. Εδώ όμως ήρθα μέσα από μία διαδρομή με ανθρώπους που εκφράζουν ίσως μια άλλη Κέρκυρα και μια άλλη Ελλάδα. Θέλουμε μια άλλη Ελλάδα. Θέλουμε τα υποκείμενα μιας άλλης Ελλάδας. Τις ομάδες, τους ανθρώπους. Αυτή ήταν εδώ και καιρό η ομάδα, μια ομάδα της Κέρκυρας, ορχήστρα λόγου ονομάζονται. Τους ξέρετε. Ήταν η συνομιλία που είχαμε τον πρώην ομάρχη σας και έτσι φτάσατε στις εκθέσεις των γαστρονομικών προϊόντων. Ήταν η συνομιλία με αυτόν τον πολύ καλό δημιουργό που έχετε εδώ, που τον ζηθοποιώ, προτιμώ να το ονομάζω έτσι, τον Σπύρο τον Καλούδη. Ένα χειροκρότημα για τον Σπύρο. Αυτό όλο
Νομίζω ότι πρέπει να δομηθεί, εγώ γι' αυτό θέλω να συνομιλώ με εσάς. Δεν είναι η στιγμή, απλώς σας λέω κάποιους ορίζοντες, σε ένα δίκτυο της Κέρκυρας της ποιότητας και της τυπικότητας. Αν η Κέρκυρα δεν έχει μία ποιότητα στα πάντα, στην αισθητική και τα προϊόντα και στη φιλοκαλία, τότε δεν έχει δρόμο στο σύγχρονο κόσμο και στη σύγχρονη ανάπτυξη. Και βέβαια η Κέρκυρα της τυπικότητας, των χαρακτηριστικών δηλαδή των κερκυραίκων και του πολιτισμού που έχετε. Με αυτήν λοιπόν την επικοινωνία θέλαμε να δούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό το πρότυπο, το αναπτυξιακό που ακολουθήσατε, που είναι πλέον σε αδιέξοδο. Η Κέρκυρα κακτέργα στο κούτσουρο δεν πουλάει πλέον. Γιατί αυτό, η Κέρκυρα πλέον σαν τουριστικό προϊόν αρχίζει να γίνεται μία πρώην Κέρκυρα. Είναι μεγάλες οι αλλοιώσεις που έχετε. Ήλιος, θάλασσα και λίγο το τοπίο, το οποίο το καταστρέφεται, δεν δημιουργεί πλέον την έλξη και δεν μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά στην παγκόσμια σφαίρα. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι πρέπει να δείτε έναν τομέα ο οποίος είναι πάρα πολύ πλούσιος, ήσασταν πολύ πλούσιοι παραδοσιακά και ο οποίος καταστράφηκε. Αυτός είναι ο τομέας της υπαίθρου της Κέρκυρας, της γαστρονομικής, ας το πούμε, Κέρκυρας. Στην Ελλάδα υπήρχε ένας μεγάλος πλούτος. Υπήρχε κάτι πολύ πιο πλούσιο σε όλη την Ευρώπη που ονομάζονταν, υποσιάζει από στην Ελλάδα αυτός ο όρος, γαστρονομική γεωργία. Ήταν ότι πιο πλούσιο είχαμε και πολιτισμικά αλλά και οικονομικά. Υπήρξε όμως μία σφαγή όλων αυτών των γαστρονομικών προϊόντων, γιατί ακολουθήθηκε ένα συγκεκριμένο μοντέλο γεωργίας. Έτσι λοιπόν μια ομάδα από ανθρώπους αρχίσαμε να ψάχνουμε να κάνουμε μία ανασκαφή στο μεγάλο γαστρονομικό κοίτασμα της Ελλάδας, το οποίο χάθηκε. Αρχίσαμε σαν τους αρχαιολόγους αυτή την διερεύνηση, αυτή την αναζήτηση όλου αυτού του πλούτου του γαστρονομικού. Από τα τυριά, τα κρασιά, τα αλαντικά, τα οποία κοσμούσαν κάποτε την ελληνική οικονομία και το ελληνικό τραπέζι. Επικεντρωθήκαμε πολύ, και αυτό είναι το θέμα, η συνομιλία μας σήμερα και η επικοινωνία που έχουμε με κάποιους ανθρώπους εδώ, επικεντρωθήκαμε πολύ στο κρασί. Ξέρετε, στην Ελλάδα ταλαιπωρήθηκε η ύπαιθρος και ταλαιπωρήθηκαν και τα προϊόντα. Υπήρχαν άνθρωποι που κατήχαν τους θεσμούς, που ήταν ένικοι, ας πούμε, του Μαξίμου και των υπουργείων, που ήθελαν να κόψουν τις ελιές. Μπορείτε να φανταστείτε την Ελλάδα και την Κέρκυρα χωρίς ελιές? Ήθελαν να κόψουν και τα μπέλια, και πριν από καιρό ζήσαμε αυτήν την περίοδο του κοψίματος των αμπελιών. Μπορείτε να φανταστείτε την Ευάμπελον χώρα, έτσι την ονόμαζαν, χωρίς αμπέλια? Αυτές ήταν οι αντιλήψεις που υπήρχαν. Στην Ελλάδα ήταν πολύ ίν να ζεις στις αχαρνές. Ήταν πολύ ίν να μαζεύεσαι σε αυτή την άσχημη πλατεία Κολονακίου. Υπήρχε μια εχθρότητα προς την Ήπεθρο. Και αυτό το πληρώσαμε. Τώρα όμως υπάρχει μια αντιστροφή. Είναι πολύ ίν να είσαι παραγωγός ζήθου, κρίθινου ίνου που θα πούμε μετά. Είναι πολύ ίν να βγάζεις καλό κρασί. Ή είναι πολύ ίν να ζεις στην Κέρκυρα, στη Βόρεια Κέρκυρα, αντί στην κατεστραμμένη πλέον Αθήνα. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να αναζωογονήσουμε τον ελληνικό αμπελώνα, να βρούμε τα χαμένα παιδιά του Διόνυσου.
Τι σήμαινε Διόνυσος? Καλά. Δώρο του Ίνου. Αυτό σημαίνει Διόνυσος. Στην αρχαία γλώσσα, στην παράδοσή μας. Έτσι αρχίσαμε λοιπόν αυτό το ψάξιμο και ακουμπήσαμε σε πολλά κοιτάσματα. Βρήκαμε τον Κάπνιο Ίνο στη Θράκη. Με έλεγε ένας αρχαιολόγος, υπήρχε λέει κάποιος αδαΐς και μάλιστα ήταν εκεί και στο πανεπιστήμιο, μου λέει, μα τι κάπνιζε, λέει, του είπε του αρχαιολόγου. Κάπνιζε, λέει, αυτό το κρασί? Όχι, δεν κάπνιζε. Ήτανε μαύρος. Και γι' αυτό τον λέγαν Κάπνιο Ίνο. Τι, πώς σώζεται σήμερα αυτό το κρασί? Το μαυρούδι είναι. Υπάρχει στη Θράκη, αλλά έμαθα ότι υπάρχει και εδώ και στην απέναντι, στην Ήπειρο. Μαυρούδι. Οι Βούλγαροι το λένε μαυρούδι, που είναι το αυτής ακριβώς της ποικιλίας. Μία μεγάλη ποικιλία αρχαίου κρασιού που συνδέεται πολύ εδώ με την περιοχή σας είναι το Μαλβάζια. Μαλβάζια είναι η λέξη ιταλική, είναι ο μονεμβάσιος ίνος. Υπάρχει παντού, σε όλη την Ανδριατική, σε όλη την Ιταλία, υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει ακόμη στη Μονεμβασιά. Τώρα το ξαναξεκίνησαν εκεί στη Μονεμβασιά. Άμα πάτε όμως στη Βενετία, και νομίζω οι περισσότεροι σας έχετε πάει στη Βενετία γιατί σας συνδέουν πολλά με τη Βενετία, θα δείτε περίπου 50-100 δρόμους να ονομάζονται Fondamenta della Malvasia και πολλά άλλα ονόματα, ή Vicolo della Malvasia. Γιατί το λένε έτσι? Γιατί η Βενετία ήταν γεμάτη καπηλιά του κρασιού της Μονεμβασιάς, του Μονεμβάσιου Ίνου. Ή να σας το πω διαφορετικά. Η αμερικάνικη υπερδύναμη είχε σαν ποτό το ουίσκι. Η ρώσικη υπερδύναμη, η σοβιετική πριν από χρόνια, είχε σαν σήμα κατά τεθέν, σαν ποτό, τη βότκα, το ξέρετε. Τι είχε η γαλινοτάτη? Η γαλινοτάτη είχε το Μαλβάζια. Αυτή λοιπόν η ποικιλία που έφυγε από τη Μονεμβασιά είναι εδώ απέναντί σας. Την καλλιεργούν απέναντι στην άλλη πλευρά του Ιωνίου. Ποια είναι η πρότασή μου για το νησί σας? Η γνώμη μου είναι ότι λόγω τοποθεσίας, λόγω γεωγραφίας, μπορεί η Κέρκυρα να γίνει το κέντρο αυτού του κρασιού. Μπορούν εδώ να υπάρξουν μια σειρά από δραστηριότητες που να επικεντρώνονται σε αυτό το κρασί της Μαλβαζίας. Το άλλο όμως νήμα αυτών των κρασιών που σας αφορά πάρα πολύ και με το οποίο είδα ότι ήρθατε σε επικοινωνία με την απέναντι πλευρά είναι αυτές οι πανάρχες ποικιλίες του ελληνικού κρασιού που υπάρχουν στην Απουλία, στην Καλαβρία και στην Καμπανία. Όταν πηγαίνω στην Ιταλία και ειδικά στη Ρώμη σε φίλους μου, τους λέω, σας έφερα ελληνικό κρασί. Αυτοί νομίζουν ότι τους έφερα κρασί από την Ελλάδα. Εγώ λοιπόν τους πηγαίνω κάποια κρασιά που ίσως ορισμένοι τα γνωρίζετε, αλλά αξίζει να έρθετε σε επαφή μαζί τους. Το ένα είναι το αλιάνικο. Τι σημαίνει αλιάνικο? Ελληνικό. Ελληνικό. Αυτό σημαίνει αλιάνικο. Το άλλο είναι το γκρέκο μοσχάτο. Το άλλο είναι γκρέκο μπιάνκο. Είναι δηλαδή μια σειρά από ποικιλίες πανάρχες, οι οποίες μάλιστα την προηγούμενη χρονιά είχαν προβληθεί σαν τα καλύτερα κρασιά της Ιταλίας. Πιστεύω λοιπόν ότι εσείς εδώ στην Κέρκυρα έχετε ένα
με ένα μεγάλο, μια μεγάλη πρόκληση, ας το πούμε έτσι. Πρέπει αυτό το θαυμάσιο τοπίο, το φυσικό της υπαίθρου της Κέρκυλας, να το προφυλάξετε. Γιατί είναι ορατές οι τοποφαγικές επιδράσεις και τάσεις. Υπάρχει μια τοποφαγία και αλλίωση της του φυσικού τοπίου της υπαίθρου. Όμως ο μεγάλος πλούτος της Κέρκυρας είναι το φυσικό της τοπίο. Χωρίς αυτούς τους προγόνους σας, τους γεωργούς, οι οποίοι ζωγράφισαν αυτούς τους λόφους, αυτό όλο το τοπίο, νομίζω, η Κέρκυρα δεν θα είχε καμία αξία. Υπάρχουν, βλέπω, υπάρχει η θέληση στις ελιές και τα κυπαρίσια, σε όλο αυτό τον φυσικό πλούτο, να προσθεθεί μία πινελιά αμπελώνων. Να φυτευτούν δηλαδή αμπελώνες. Αυτό που είχατε πάντοτε εδώ. Υπάρχει δηλαδή η πρόκληση για την αναζωογόνηση του κερκυραϊκού αμπελώνα και του κερκυραϊκού κρασιού. Άμα δει κανείς λίγο τα κλασικά κείμενα, θα δει πολλά για τον κερκυραϊκό ίνο. Ήτανε, λέει, καλός αυτός που τον αφήναν και πάλιωνε λίγο. Ήτανε ιδιαίτερα καλό το κερκυραϊκό κρασί που ήτανε λίγο παλιό. Αλλά οι αναφορές στο κρασί σας είναι πάρα πολλές στις κλασικές πηγές. Αυτή όμως η προσπάθεια να έρθουν εδώ, και ήδη νομίζω έχετε ένα ραντεβού τον Φεβρουάριο για να φυτέψετε αυτές τις ποικιλίες που σας ανέφερα πριν, αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνδυαστεί με την αναζωογόνηση αυτών των τοπικών ποικιλιών και το κακοτρίγι που είναι χαρακτηριστικό δικό σας. Αλλά πρέπει να σας ομολογήσω και ένα από τα καλύτερα κρασιά που έχω πει, και είναι το μοσχάτο της Κέρκυρας. Το μοσχάτο της Κέρκυρας που καλλιεργείται εδώ στη Βόρεια Κέρκυρα, η γνώμη μου είναι ότι είναι το καλύτερο κρασί στον κόσμο. Δεν το γνωρίζετε, υπάρχει σε μειωμένη παραγωγή. Η γνώμη μου όμως είναι αυτή. Σε αυτό όλο πρέπει να προσθέσετε εκεί που έχουμε όχι μια τυπικότητα, προσέξτε, τυπικότητα ενός προϊόντος που έρχεται από την παράδοση, που είναι το μοσχάτο που σας έλεγα ή το κακοτρίγι. Έχετε εδώ στη Βόρεια Κέρκυρα την περίπτωση της τυπικότητας του δημιουργού. Έχετε δηλαδή έναν δημιουργό που κάνει ένα ειδικό προϊόν, και αυτός είναι ο Σπύρος ο Καλούδης. Κάνει ένα ειδικό τυπικό προϊόν που είναι ο κρίθινος ίνος ή το κρίθινον πόμα. Νομίζω ότι στο τοπίο, άμα αρχίσετε και φυτεύετε και κρυθάρια εδώ, το τοπίο της Κέρκυρας, αυτή η ζωγραφιά της Κέρκυρας, θα έχει και αυτές τις πινελιές που θα την ομορφύνουν. Ήθελα όμως να προτείνω και στο δίκτυο αυτών των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλώ, αλλά και με τους τοπικούς θεσμούς, νομίζω ότι είναι μια πρόκληση αυτό που συμβαίνει εδώ, Σπύρο Καλούδη, με τον κρίθινο ίνο. Βλέπετε, σκόπιμα δεν χρησιμοποιώ τη λέξη μπύρα. Κάποια άλλη στιγμή, αργότερα, ίσως το Φεβρουάριο, σε μια άλλη αίθουσα που θα μιλήσουμε περισσότερο ειδικά, θα σου πω, Σπύρο, ορισμένα ονόματα που έδινε και ο Εσχύλος και ο Αριστοτέλης και ο Σοφοκλής στον κρίθινο ίνο, που αυτά είναι και πολύ καλά, νομίζω, ως παρουσίαση αυτού του προϊόντος. Ήθελα όμως να πω πολύ πρακτικά το εξής. Φλιαρούν στην Ελλάδα για την ανάπτυξη. Η γνώμη μου είναι ότι το σύστημα Ελλάδα δεν ξέρει τι σημαίνει ανάπτυξη.
Αυτό που σας λέω δεν είναι υπερβολή. Με πήρε ο μηχάνης. Δεν είναι πρόκληση. Είναι μια διαπίστωση επιστημονικού τύπου. Το σύστημα Ελλάδα, δηλαδή οι θεσμοί αυτοί που υποτίθεται κυβερνούν. Αλλά άμα πάτε και στα πανεπιστήμια, θα δείτε ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει ανάπτυξη. Φλιαρούν. Να βρεθούμε με τι 11-12 να βρεθούμε. Έτσι, ειδικά τον τελευταίο καιρό επανέρχεται όλη αυτή η λέξη. Εγώ όμως ήθελα να σας κάνω την εξής πρόταση και προτείνω την επόμενη συνάντησή σας εδώ, που πρέπει να την οργανώσετε διαφορετικά, όχι σαν μια τέτοια στιγμή, να έχει μια άλλη στιγμή λόγου, όχι όπως είναι σήμερα, να αφιερωθεί στον Κρίθινον Ίνο. Ποιος θα είναι ο στόχος? Και επειδή η Ελλάδα δέχεται μια μεγάλη πρόκληση από αυτό που ονομάζεται πολυεθνικές και μπύρα και τα λοιπά, ή να σας το πω αλλιώς για να συνοηθούμε καλύτερα. Οι Έλληνες πια φίλαθλοι δεν αγαπούν τις ομάδες τους. Δεν αγαπούν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ. Η γνώμη μου είναι ότι αγαπούν τη Χάινεκεν. Έτσι όμως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σε μια χώρα, ούτε τοπική ούτε εθνική. Τι μπορεί να γίνει, τι θα έκανε μια σοβαρή κεντρική κυβέρνηση όταν έχει ένα μεγάλο μπραντ? Είναι μεγάλο μπραντ το Κρίθινος Ίνος ή και το Κρίθινο Πόμα. Όποιος δεν το καταλαβαίνει σημαίνει ότι δεν του κόβει. Δεν του κόβει ο νους, που λένε σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν στην Ελλάδα περίπου 1000 ζυθοποιεία που θα βγάζουν τοπικές μπύρες όπως αυτή που βγάζει ο Σπύρος ο Καλούδης. Δηλαδή, μια και γίνεται συζήτηση για την απασχόληση και την ανεργία, θα έχουμε 1000 νέους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ζυθοποιοί. Θα βγάζουν πολύ ωραίο κρασί και αυτό θα δημιουργεί πολλές άλλες δραστηριότητες και έλξεις και πολλά και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόκληση η οποία συνδέεται με κάτι βαθύτερο. Η Κέρκυρα, ταυτισμένη με τη Μακδόναλτ, δεν πουλάει. Έχει ένα τρενάκι, το είδα μόλις κατέβηκα λίγο στο κέντρο της Κέρκυρας σήμερα, η Μακδόναλτ. Το μοντέλο της μακδολαντοποίησης κατέρευσε και εκεί που γεννήθηκε. Το ακολουθούν εδώ ακόμη αυτοί οι επαρχιώτες, γιατί τους γνωστούς λόγους. Η Κέρκυρα Κουμκουάτ δεν πουλάει. Και μάλιστα όταν είναι η παραγωγή έρχεται απ' έξω. Τα δυνατά σας σημεία είναι αλλού. Τα δυνατά σημεία και στοιχεία της Κέρκυρας είναι σε αυτόν όλο τον πλούτο που έχετε, τον γαστρονομικό, τον οποίο πρέπει να τον αναζωογονήσετε. Από το βούτυρο, από το κακοτρίγι. Πολύ πίνα. Ναι, είναι πρόκληση αυτή η υπόθεση με το βούτυρο της Κέρκυρας. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη πρόκληση εδώ για το νησί σας και για σας. Νομίζω αυτός, η αναζήτηση όλων, η ανασκαφή σε όλον αυτόν τον πλούτο τον οποίο τον εγκαταλείψατε, δεν είναι μία απόπειρα μόνο οικονομική και παραγωγική. Είναι κάτι βαθύτερο, είναι η ανάκτηση του πολιτισμού σας, της ταυτότητάς σας. Ο σεβασμός προς τα προϊόντα σας ή η θεώρηση των προϊόντων σας σαν εκφράσεις, σαν στοιχεία πολιτισμού. Οι Σκοτσέζοι πέτυχαν με το ουίσκι γιατί? Γιατί οι Σκοτσέζοι θεωρούν το ουίσκι μέρος του πολιτισμού τους. Εμείς δεν θεωρούσαμε το κρασί μέρος του πολιτισμού μας, γι' αυτό το ουίσκι έγινε το εθνικό ποτό των Ελλήνων. Η πρόκληση λοιπόν ποια είναι? Η πρόκληση είναι να ξαναβρούμε έναν τρόπο ζωής δικό μας. Όχι το American Way of Life. Αυτό νομίζω έχει τελειώσει.
εδώ εφράστηκε στην επαρχιώτικη του εκδοχή. Ή ας πούμε και διάφορα άλλα μοντέλα. Είναι τέτοια τα αποθέματα που έχουμε εμείς που μπορούμε να ξαναβρούμε αυτό που ονομάστηκε ελληνίστικο, ελληνικός τρόπος ζωής, ή που μπορεί να είναι και μια μεγάλη προσφορά αυτό στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει ένας Γερμανός, ο Βίγκελμαν, ο οποίος έλεγε στους Έλληνες οφείλουμε τις γεύσεις. Υπάρχει δηλαδή και στην Ευρώπη ακόμη μια μεγάλη μνήμη όλων αυτών των πραγμάτων, και επειδή όχι μόνο οι Έλληνες αλλά όλος ο κόσμος και ειδικά η Ευρώπη που θέλουμε να οικοδομήσουμε έχει μια μεγάλη πρόκληση. Θα διατηρηθούμε, θα είμαστε άνθρωποι των γεύσεων ή θα γίνουμε κανίβαλοι. Τι είναι ο κανίβαλος? Ο άνθρωπος που δεν έχει ανακαλύψει τις γεύσεις. Όταν ο άνθρωπος ανακαλύπτει το αλάτι, ανακαλύπτει τις γεύσεις, πάει δυνατρώει τον άλλον. Αν καταργηθούν οι γεύσεις, που συγκεκριμένα μοντέλα που σας έλεγα, η μαγδολαντοποίηση και πολλά άλλα, οδηγούν σε αυτό, στον κανιβαλισμό του σύγχρονου ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε ένα τεράστιο κίνημα σήμερα που θέλει να ανακτήσει τη σχέση με τις γεύσεις και τα τοπικά προϊόντα. Η Κέρκυρα λοιπόν στην ταυτότητά της μπορεί να είναι ένα νησί της τέχνης, του ίνου, του ελαίου, της γαστρονομίας, της δημοκρατίας, μια και έχει αυτή μια μεγάλη παράδοση γι' αυτό, όπως σας έλεγα πριν για τον Κωνσταντίνο Γεωργάκη. Και τελειώνοντας ήθελα και ανοίγοντας αυτό τον κύκλο που έχετε τώρα εδώ, που άκουσα με τις μουσικές, τις τοπικές σας μουσικές, ήθελα να πω ότι ό,τι και να κάνετε ή για να αναπτυχθεί ένας τόπος, προϋπόθεση είναι η αγάπη των κατοίκων του απέναντι σε αυτόν τον τόπο. Η τοπικότητα, το αίσθημα ότι ανήκετε σε ένα σύνολο, ότι ανήκετε σε ένα συνεργαζόμενο σύνολο, μια συνολικότητα, ότι ανήκετε σε έναν τόπο. Αυτό πολύ ωραία το έκφραζε στην αρχαιότητα μία γυναίκα, διανοούμενη Κερκυραία, η οποία λέγονταν Αγαλίδα. Αυτή λοιπόν έλεγε ότι αυτός ο χορός με τη σφαίρα ήταν μία εφεύρεση της Ναυσικάς. Και γράφουνε τώρα, στο σχολιάζουνε οι άλλοι συγγραφείς της αρχαιότητας για την Αγαλίδα, λένε το έλεγε για την Ναυσικά γιατί ήταν Κερκυραία. Δηλαδή ήταν ισχυρό το στοιχείο της τοπικότητάς της. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες της Κέρκυρας επίσης, δεν ξέρω αν το έχετε έτσι συναντήσει σε διάφορα κείμενα, εκτός το ότι χόρευαν με τη σφαίρα, είναι ένα μεγάλο πεδίο για τον χορό στην Κέρκυρα αυτό. Εγώ έχω δει Ρωσίδες να χορεύουν με τη σφαίρα ή πολλές άλλες γυναίκες σε όλη την Ευρώπη, όχι όμως εδώ στην Ελλάδα. Αυτές επίσης, η Κερκυραία γυναίκα τραγουδούσε επίσης με τη σφαίρα, έλεγαν σφαιρίζουσα άδει. Έτσι λοιπόν, εσείς που τώρα ανοίγετε αυτούς τους χορούς και τα τραγούδια εδώ, νομίζω ότι μπορείτε να παράγετε ποιοτικά και να επιστρέψει αυτό σαν σύγχρονο και σαν παράδοση αυτό που σας χαρακτηρίζει και ονομάζονταν Θεάκον Βίος. Διδάσκεται στα σχολεία της Κέρκυρας αυτός ο όρος.
θεάκων βίος. Όλο το σύστημα το άλλο σας δίνει παραδείγματα άλλου βίου, όχι αυτού των θεάκων, που υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς γι' αυτόν. Αλλά όμως, επιστρέφοντας το κρασί και κλείνοντας, κοιτάξτε, το τραγούδι έρχεται από τη λέξη τρίγος που θα κάνετε αύριο και την οδή. Γι' αυτό το έλεγαν, παλιά το έλεγαν τριγωδία. Βέβαια, προσέξτε, εδώ γίνονται και πολλές άλλες ερμηνείες. Όσοι τόποι έχουν Αίγες, λένε έρχεται από το τράγο, δηλαδή την τραγωδία. Εσείς όμως έχετε πολλούς λόγους αυτό να το συνδέσετε με την παράδοση του τρίγου και της οδής που σας χαρακτήριζε σαν ταυτότητα Κερκυραίοι και Επιώνες και πρέπει να σας χαρακτηρίζει και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιχάλη Χαραλαμίδη.